Βασίλης Βενιέρης, αμυντικός, αναλυτής αμυντικών συστημάτων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται τελικά με τη Σέλση? Είδαμε χθες και τις δηλώσεις με αφορμή την παραλαβή των Ρώμεο, των ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων, ότι έγινε πάλι αναφορά στις Σέλσιες, αλλά αυτές τις οποίες υποτίθεται ότι θα μας έρθαν, δηλαδή τα καινούργια σχετικά πλοία, δεν αποδεσμεύονται. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά αυτό και το έχουμε πει και άλλοι συνομιλητές σας, ότι υπάρχει πρόταση για να διατηρηθούν οι εν ενεργεία LCS στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Οι LCS που είχαμε ζητήσει εμείς να μας μεταφερθούν σαν hot transfer όταν αυτές αποδεσμευτούν το 2025, οι οποίες τελικά θα διατηρηθούν. Η ιδέα για τις LCS να μεταφερθούν σαν hot transfer ήρθε, να ξαναπούμε πάλι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, όταν το πολεμικό ναυτικό ενημερώθηκε ότι από το ναυτικό των ΗΠΑ ότι θα αποδεσμευτούν το 2015 τέσσερα πλοία, τα LCS 13, 15, 17 και 19, και έτσι με αφορμή αυτό στείλαμε το αίτημα να μας μεταφερθούν δωρεάν. Τώρα αυτό έχει ανατραπεί από την άποψη ότι τα συγκεκριμένα πλοία θα διατηρηθούν, έχει ζητήσει μάλλον το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να διατηρηθούν και μάλλον θα διατηρηθούν, και έτσι υπάρχει μια ασάφεια τελικά τι θα γίνει με το θέμα των LCS. Τώρα, σε αυτό που λέτε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, υπάρχουν δύο έννοιες εδώ. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις εδώ. Η πρώτη πιθανή εξήγηση είναι ότι επειδή ακόμα είμαστε στο άτυπο, δηλαδή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Κογκρέσο ότι θα αποδεσμευτούν ποια πλοία ή έτσι έχει γίνει δεκτό το αίτημα του US Navy ότι θα διατηρηθούν αυτά τα πλοία και έτσι δεν μας... Εδώ να πούμε ότι αυτό είναι αίτημα του πολέμου, επειδή αυτά τα πλοία είχαν προγραμματιστεί να αποσυρθούν, άρα αυτά θα παίρναμε εμείς. Το πολεμικό ναυτικό των Αμερικανών άλλαξε γνώμη και έχει κάνει αίτημα προς το Κογκρέσο να τα διατηρήσει. Απομένει η απάντηση του Κογκρέσου. Αλλά τι θα πει το Κογκρέσο, όχι θα πει? Προφανώς και δεν θα πει όχι. Και είναι, ή μάλλον είναι, να πούμε, είναι δύσκολο να πει όχι. Απλά να πούμε εμείς ότι εγώ προσωπικά διαβάζοντας από τον τύπο, βέβαια, γιατί ήταν άτυπη αυτό που γράφτηκε για τις δηλώσεις ότι είναι δωρεάν τα πλοία και να τα δούμε και τα λοιπά, που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πρωθυπουργός μας, ότι να δούμε τα συγκεκριμένα πλοία. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι είτε αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μείνει στην, να το πούμε, στη δέσμευση του Blinken βάσει της επιστολής ότι θα τακτοποιήσει το αίτημά μας και έχει μείνει ο Πρωθυπουργός εκεί εφόσον σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο επίσημο ακόμα, ή μετά γνωρίζουν ότι η πιθανή απάντηση θα αφορά τα αποσυρμένα πλοία, δηλαδή το 5, 7, 9 και 11, και εκεί πέρα θέλει λίγο προσοχή εδώ αν ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ πιθανό ο κύριος Μητσοτάκης να μην θέλει να αποδομηθεί το πακέτο Blinken. Να το προσέξουμε αυτό λίγο. Σωστά. Για ποιο το λόγο το λέω αυτό? Το πακέτο Blinken παρουσιάστηκε στο κοινό ως κομμάτι της, αν το πούμε, της ενδυνάμωσης της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας ΗΠΑ, η οποία έχει ξεκινήσει από την υπογραφή της στρατιωτικής συνεργασίας, της πενταετούς, που περιείχε πενταετή στρατηγική συνεργασία με διευκόλυση στις βάσεις και λοιπά. Στις βάσεις και τα λοιπά. Συναμετική συνεργασία. Ακριβώς, η οποία ήταν πρώτη φορά πενταετής. Και αυτό έγινε με σκοπό να αποκομίσουμε κάποια παραπάνω ωφέλη. Αυτό το κομμάτι τώρα της επιστολής Blinken και της, αυτό που λέμε, του πακέτου Μαμούθ. Καλά, δεν υπήρχε. Κανένα Μαμούθ δεν υπήρχε. Ήτανε... Ναι, αλλά έτσι παρουσιάστηκε. Παρουσιάστηκε τώρα από τους αδέλφους, οι οποίοι τίνουν σε μια υπερβολή και σε μια, ας πούμε, απλούστευση. Ακόμα και στην αρχική του εκδοχή, ακόμα και αν τα LCS είναι τα αρχικά, δεν υπάρχει πακέτο Μαμούθ. Υπάρχει μια στρατιωτική βοήθεια και αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα αξιολόγησης. Δηλαδή, για να πούμε στους ακροατές που μας ακούνε, πακέτο Μαμούθ θα ήταν, για παράδειγμα, αν υπήρχαν μέσα συστήματα MLRS, ας πούμε 40 συστήματα μεταχειρισμένα Mi-270A1 για παράδειγμα, ή αν υπήρχαν 200 πυροβόλα Mi-109A5, αν υπήρχαν 300 Bradley, αυτά θα μπορούσαμε να βγούμε ένα πακέτο Μαμούθ. Είναι ένα πακέτο το οποίο είναι, εν πάση περιπτώσει, τώρα πώς να το χαρακτηρίσω,
Πολύ περιορισμένο. Δεν έκανε μάμος. Είναι πολύ περιορισμένο και μάλιστα έχει αρχίσει ήδη να αποδομείται. Ήδη να αποδομείται. Αυτό το, αυτή την αποδόμηση σε καμία περίπτωση δεν θα την ήθελε ο Πρωθυπουργός. Για πολιτικούς λόγους. Σωστά. Και για προσωπικούς λόγους. Για πολιτικούς λόγους. Πολιτικούς. Για πολιτικούς λόγους. Αλλά και για λόγους που έχουν να κάνουν με την στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-ΣΥΠΑ, εν ώψη μάλιστα και των εκλογών. Mm. Εμείς, σαν χώρα, και καλά κάνουμε, προσπαθούμε με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση με την οποία έχουμε καλές σχέσεις να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια, αυτό να γίνει σε μια λογική βάση και όχι σε μια λογική βάση, σε μια βάση μάλλον δίνω τα πάντα και τελικά δεν παίρνω πίσω τίποτα ή παίρνω κάποια πράγματα τα οποία τελικά δεν είναι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν στο πακέτο Blinken, υπήρχαν οι LCS, οι οποίες τελικά, έτσι όπως αν ισχύουν ότι πάμε για τις τέσσερις αποσεμένες, δεν καλύπτουν αυτό που είχε πει και ο κύριος Δένδιας, δηλαδή και το δωρεάν και το μελημένα τα προβλήματα. Άρα βγαίνουν έξω. Άρα δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιβάλλει μια προμήθεια η οποία έχει από τον Υπουργό Άμυνας έχει τεθεί ότι δεν καλύπτει αυτά που έχει ζητήσει το ναυτικό. Γιατί το πολεμικό ναυτικό δεν είναι ιδιοκτησία του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Το πολεμικό ναυτικό, τα πλοία αυτά θα μείνουν για αρκετά χρόνια. Θα ξεπεράσει τη θητεία αυτής της κυβέρνησης και οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης. Μετά, έχουμε για παράδειγμα, έχουμε το θέμα των S130. Στην αρχή υπόθηκαν για δύο S130, τα οποία τελικά μαθαίνουμε ότι είναι από τα αποθέματα, είναι αποσυρμένα κι αυτά και γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν εν ενεργεία. Δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη. Ή πολύ χαρακτηριστικό, αυτό που δεν έχει συζητηθεί πάρα πολύ, το θέμα των Bradley. Yeah. Πέρσι, ήταν μέσα στο 2023, νομίζω την άνοιξη προς το καλοκαίρι, ακριβώς την ημερομηνία δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν πέρσι, πριν 10 μήνες περίπου, ήρθε μία απάντηση, μία ενημέρωση μάλλον στο ΓΕΣ, ότι υπάρχουν διαθέσιμα για δωρεάν, για EDA, 300 Bradley, μη 2 ODSSA, τα οποία ήταν διαθέσιμα για να παρακολουθούν στη χώρα μας. Και τελικά έγιναν 60 και βλέπουμε. Ναι, και το ΓΕΣ έστειλε κατευθείαν ΛΟΡ για τα συγκεκριμένα, για 300, και τελικά η απάντηση ήταν 60, 62. Στέλνουμε εμείς, κάνουμε μια απαντητική, μια πρόσθετη ΛΟΡ για να γίνουν τουλάχιστον 80 να καλύπτουν δύο τάγματα, και τελικά το πακέτο Blinken είχε πάλι μέσα 62. Δηλαδή ούτε. Και έχουμε ήδη 40 Marder. Και περισσότερο πρόβλημα τώρα μας δημιουργεί να πάμε να πάρουμε 60 Bradley, δηλαδή 1,5 τάγμα, και να βάλουμε έναν ακόμα τύπο τόμα. Οπότε θέλω να πω ότι μέσα υπάρχουν κάποιες δωρεάν παραχωρήσεις, οι οποίες όμως περισσότερο, και να πούμε κιόλας ότι τα συγκεκριμένα θέλουν και αρκετό μεγάλο κόστος επανενεργοποίησης. Σύμφωνα με την αν δούμε το παράδειγμα της Κροατίας, κόστησε γύρω στο 2,5 εκατομμύρια ένα όχημα. Και χρήματα τα οποία δεν πάνε στην αμυντική βιομηχανία. Δεν πάνε σε κάποια χώρια βιομηχανία να πούμε ότι το φέραμε εδώ, το έκανε κάποια. Οι αμερικανικές εταιρείες αναλαμβάνουν. Είναι όρος αυτός. Ναι, θα πάει στην Bayer Systems. Ναι. Άρα, εδώ πέρα, σιγά σιγά, αν τα πιάσουμε όλα τα κομμάτια του πακέτου Blinken, υπάρχει μεγάλη αποδόμηση. Σίγουρα, πρώτης όψεως λες ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δίνονται δωρεάν. Αλλά αν τα πιάσουμε ένα-ένα τα κομμάτια. Δεν μένει κάτι. Εκτός αν εξαιρέσουμε τα φορτηγά. Νομίζω τα φορτηγά είναι μια αρκετά καλή διευκόλυνση. Αλλά δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε το στόλο των φορτηγών. Ναι, σε καμία περίπτωση τα φορτηγά δεν συνιστούν συνεργασία στρατηγικού επίπεδου. Ο όρος στρατηγική έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι. Δεν είναι στρατηγική τα πάντα. Δηλαδή, στρατηγική σημασία είναι τα όπλα που θα αποδεσμευτούν. Στρατηγική σημασία θα έχουν οι Constellation αν μπούμε στο πρόγραμμα. Στρατηγική σημασία έχουν τα όπλα των F-35. Αυτά είναι στρατηγική σημασία. Τώρα τα φορτηγά και τα LCS και τα μεταχειρισμένα δεν είναι στρατηγική συνεργασία. Ακριβώς. Και για να επιστρέψουμε στο θέμα των πλοίων, άσχετα με το τι έχει υποθεί επίσημα και με το τι. Ποιες είναι, ας πούμε, οι βλέψεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι, η εξέλιξη μάλλον, η οποία είχε να κάνει με την μη αποδέσμευση των νεωτέρων LCS, των ενεργεία LCS, μπορεί να αποδομήσει και μπορεί να δημιουργήσει ένα τροχοπέδι σε όλο αυτό το αμερικανικό πακέτο που είχε να κάνει και με τις Constellation, γιατί και η LCS ήταν το ενδιάμεσο κομμάτι
η ενδιάμεση λύση για να πάμε στη Constellation. Βέβαια τώρα θα μου πείτε γιατί Constellation... γιατί πρέπει να είναι διάμεσο κομμάτι και να πάμε κατευθείαν βασικό σε άλλη συνεργασία. Άλλο το άλλο, τι δουλειά έχει τώρα με το άλλο. Σίγουρα, απλά εδώ να πούμε κιόλας ότι υπάρχει και μία συζήτηση στην Ευρώπη η οποία έχει ξεκινήσει και ήδη στις Βρυξέλλες έχει ήδη γίνει η πρώτη σύνοδος η οποία αφορά την αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη, ναι, την αμυντική βιομηχανία. Το λέγαμε και πριν, ναι, και χθες. Εδώ πέρα να πούμε ότι αν η Ελλάδα πάει και στο F-35 και στην Constellation και βάλουμε και άλλες προμήθειες, δεν μπορεί η Ελλάδα να καλύψει το 50% από σε ευρωπαϊκά συστήματα. Ναι. Οπότε ίσως λέω εγώ ένα σενάριο, ίσως όμως δεν έχει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο. Προερχόμενη η Ελλάδα στη Σύνοδο, ή μάλλον για να έχει η Ελλάδα κάποια διαπραγματευτικά χαρτιά, θα πρέπει να έχει ένα πλάνο που να μπορεί να πει στους Ευρωπαίους ότι εγώ έχω αυτή την εναλλακτική, έχω κάνει εγώ κάποιες συνεργασίες με τη ΣΥΠΑ ώστε να μπορώ να καλύψω τις ανάγκες μου σε κάποια συστήματα. Θέλω να δω και από εσάς τι γίνεται. Αυτό είναι σωστό, διαπραγμάτευση. Δηλαδή σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Οπότε, και στους μεν και στους δε, διπλή διαπραγμάτευση. Το ίδιο στον ένα, το ίδιο και στον άλλον. Ότι έχουν εναλλακτική. Μάλιστα. Γιατί εδώ που τα λέμε και οι Ευρωπαίοι, δεν, σε ό,τι τις προμήθειες έχουμε κάνει, δεν έχουν έρθει με κάποιο χρηματοδοτικό πακέτο. Όχι, δεν έχουν. Τόσο η FDI, όσο και τα Ραφάλ, ήταν προς το βαρύ πακέτα. Καλά, οποία... οι Γάλλοι είναι πολύ δυσκύλοι σε αυτό στα εμπορικά. Ναι, αυτό νομίζω γενικά για το θέμα της ευρωπαϊκής. Και ήδη είδαμε ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ομοφωνία και για τα ομόλογα, ναι, που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως τελικά προχωρώντας τη διαπραγμάτευση στην Ευρώπη για την αμυντική βιομηχανία και την αμυντική ενοποίηση εν συνόλο, ίσως τελικά έχουμε ανατροπές. Ανατροπές σε προμήθειες οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να, μάλλον που μπορούν να αντικατασταθούν από να αντικαταστήσουν προμήθειες από την Αμερική. Άρα εν κατακλείδη, θα επανέλθουμε, θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας και προς τις δύο πλευράς και να σταθμίσουμε ούτως ή άλλως κινούμαστε και ορθώς κινούμαστε, αλλά άλλο τώρα το πώς το υλοποιούμε, πάντα προσπαθούμε σχεδόν πάντα με δύο πηγές προμήθειας για ευνόητους λόγους. Θα πρέπει να κρατούμε ανοιχτές τις επιλογές μας και με τους ΜΕΝ και με τους ΔΕ, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στην Ευρώπη και την αμυντική βιομηχανία, την κοινή αμυντική, ας πούμε, πολιτική και εξοπλιστική πολιτική, και με τους Αμερικανούς, μέχρι να πάρει ουσία το στρατηγική συνεργασία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει και βλέπω και μία πίεση να φανεί ότι υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Και είδαμε ένα comeback των Γάλλων στο κομμάτι των Τόμα που έγινε. Ναι. Ίσως είδανε αυτό το κενό. Που, και ήρθαν με τα τροχοφόρα. Με τα τροχοφόρα. Ναι. Τα οποία όμως τροχοφόρα στην άσκηση Ολυμπιακή Συνεργασία που είναι στο Πετροχώρι Ξάνθης είχαν θετική εντύπωση. Αφήσανε θετικές εντυπώσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι τροχοφόρα και αποκλείονται. Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτό που έχει σημασία άσχετα με την εξέλιξη είναι ότι, ναι, είδαμε το comeback των Γάλλων, είδαν το κενό, είδαν και κενό, ναι, ναι. Και δεν αποκλείεται καθόλου να δούμε και κάποιο comeback στο θέμα των φρεγατών. Το φρεγατών, αυτό πήγα να πω. Άμα υπάρξει κενό στην ενδιάμεση λύση των LCS, θα επανέλθουν με κορβέτες και τέταρτη FDI ενδεχομένως. Ακριβώς, θα επανέλθουν με κάποιο πρόγραμμα, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει μια συνεργασία με το ναυπηγείο Σκαραμαγκά, και να επανέλθουν με μια βιομηχανική συνεργασία, με ενδιάμεση λύση. Βέβαια στο χέρι τους είναι αυτό, έτσι. Και στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε, ναι, αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε περιθώρια διαπραγμάτευσης και μοχλούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο να πω, ναι, και να το κρατήσουμε αυτό. Είπε ο Δένδιας ότι το φθινόπωρο θα γίνει αμυντικό συνέδριο στην Ελλάδα με τιμόμενη χώρα τη Γαλλία. Να το κρατήσουμε αυτό. Σωστό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γιατί προφανώς οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν να παίξουν μπάλα εκεί. Άρα εμείς έχουμε διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια μας και με τους ΜΕΝ και με τους ΔΕ. Να δούμε πώς θα τα παίξουμε. Πάντως, μέχρι στιγμής η δυσκύλη είναι η Γερμανία. Ναι.
και από ό,τι είδαμε και στη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες. Ναι, με το ομόλογο. Πάντα είναι με το ομόλογο, έχουν ένα θέμα οι Γερμανοί, είτε είναι για χρέος, είτε είναι για αμήνα, αλλά ναι. Οι Γερμανοί θα πρέπει να κοιτάξουν και λίγο τα δικά τους που δεν έχουν ούτε Leopard που να κυλάει, να τσουλάει, όπως το λένε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Καλό τριμερό και χρόνια πολλά για την Εθνική Εορτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Βασίλης Βενιέρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.